Καλησπέρα φίλοι μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Άλλο ένα βίντεο. Θα ξεκινήσω μια κατασκευούλα, ένα χταπόδι. Είναι πολλαπλή εξαγωγή για ένα τρόμπο αμάξι. Και θα δείξουμε κομμάτι όλη την κατασκευή. Όλη η συγκόλληση θα γίνει με την. Οπότε θα είναι και μια καλή ευκαιρία να δείξουμε κάποιες μεθόδους και κάποιες τεχνικές. Γενικότερα έχουμε αντιγράψει τη μαμά πολλαπλή που φόραγε τα μάξι για να κρατήσουμε τις θέσεις και έχουμε φτιάξει ένα πατρόν, μια μήτρα η οποία μας βολεύει και στην κατασκευή. Έχουμε σχεδιάσει τα πλακάκια της πολλαπλής και της τουρμπίνας και τα έχουμε στείλει στην υδροκοπή. Τα έχουμε παραλάβει, τα παρέλαβα σήμερα. Έχουμε κάνει τις τρύπες μας, έχουμε βιδώσει και πάμε να δούμε τώρα, να σκεφτούμε λίγο το χταπόδι σχέδιο. Θα ακολουθήσουμε ένα που ήδη υπάρχει, αλλά να σκεφτούμε λίγο πώς θα παίξει. Πάμε και θα δούμε τη δουλειά σε κομμάτια και στην πορεία. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Ο 1 και ο 4 έχει πέσει. Τώρα πρέπει να βγει ο 2 και ο 3 και να ενωθούν με τον 1 και τον 4. Αυτή εδώ η 90 θα κάτσει πιο δεξιά, θα κοπεί για να έρθει στο κέντρο που είναι η γωνιά μας. Και από 4 θα γίνουμε 2 και από 2 θα γίνουμε 1. Πάμε να συνεχίσουμε. Κάτι που θέλω να πω σε αυτό το σημείο αναφορικά με τις συγκολλήσεις είναι ότι σε όλες μας τις συγκολλήσεις οι οποίες θέλουμε να είναι ισχυρές κάνουμε τρόχισμα. Σπάμε τις άκρες. Και ιδανικά σπάμε περισσότερο τις άκρες από αυτό το σπάσιμο, για να πιάσει στη ρίζα που λέμε η κόλλησή μας. Πάμε να συνεχίσουμε. Τέλος για σήμερα, έχει πονέσει το κεφάλι μου. Έχουμε τελειώσει τον 1, έχουμε τελειώσει τον 2, ο 4 θέλει και άλλο κόψιμο
για να πέσει ο 3 που θα είναι αντίστοιχος με τον 2. Και μετά, αφού κοντίνουμε κι άλλο αυτή τη γωνιά και έρθει κάπου εδώ, να φτιάξουμε και ένα μικρό διαχείριο που θα τα ενώσει από το 2 στο 1. Γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι των σιδηροκατασκευών, δεν ξέρω, για μένα είναι πολύ ψυχοφθόρο το, αυτό το κόψε ράψε. Αν θα μπορούσα μόνο να κολλάω, θα ήμουν υπερευχαριστημένος. Αυτά από μένα στο σημερινό βίντεο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.